Κύριε Μπάμπη, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Συγγνώμη για τις εκφράσεις πρωί-πρωί. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Ναι. Κύλωμα του δοντιού. Όπως είναι το κύλωμα του δέντρου, αυτή είναι η κουφάλα. Χαριτωμένο είναι. Ναι, γλυκό. Γλυκό. Τι κάνετε, κύριε Μπάμπη? Είμαι καλά. Ναι. Μ' αρέσει η περίοδος αυτή. Ναι. Νομίζω ότι πλέον είναι περισυλλογή. Τι κάνετε αυτή την περίοδο, τι κάνετε? Τώρα δεν το σκέφτεσαι, τώρα τελείωσε. Πάμε για το στόχο. Πάμε για το στόχο. Ναι. Νομίζω ότι είναι, έχουμε 2 μήνες και κάτι, άρα δεν είναι και πολύ χρόνο. Ωραία. Σ' αρέσει η Κυριακή των Βαΐων. Πρέπει να κάνει μια εκπομπή για την Κυριακή των Βαΐων, γιατί είναι πολύ όμορφη. Αν την Κυριακή των Βαΐων. Είναι λαϊκή γιορτή. Ναι, ναι. Μπάμπη μου, αν την Κυριακή των Βαΐων. Είναι πολύ ωραία γιορτή πραγματικά. Αν τρέχουμε στα εκλογικά κέντρα, πάβει να είναι η Κυριακή των Βαΐων. Καθόλου. Πόσο θα σου πάρει να πας μέχρι το εκλογικό κέντρο? Άλλωστε, όχι, δεν κατάλαβα. Δεν το λέω με την έννοια. Σχολεία, εκκλησίες, δίπλα-δίπλα. Δεν είναι. Το λέω με αυτή την έννοια. Λέω, δεν πρέπει να είναι άλλο πράγμα η Κυριακή των εκλογών και άλλο η Κυριακή των Βαΐων. Αυτό λέω. Όχι, είναι μετά Βαΐων και κλάδων. Θα έρχουν οι κάλπες. Όχι οι κάλπες, θα έρθουν τα υπόλοιπα που με ενδιαφέρουν εμένα. Αλλά τώρα, επειδή από το πρωί άκουσα αυτή την ιστορία με. Με συγχωρείτε που γελάω δηλαδή, αλλά γελάω για να μην πω τίποτα άλλο. Για τη Λευκορωσία που, ναι, που θα μπει στο ελληνικό γήπεδο. Εγώ εύχομαι καλό κουράγιο, καλή δύναμη και αντοχή σε όλους όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Έχω αποστασιοποιηθεί πλήρως, διότι πρώτα απ' όλα γιατί από μια ηλικία και μετά μια μισή ώρα για να βλέπεις ποδόσφαιρο είναι πολύ. Δηλαδή πολύ δόσιμο από τον εαυτό σου, από τη ζωή σου. Καλά, εντάξει, λοιπόν, όχι, αρέσει σε πολλούς. Ναι, παιδί μου, είναι γούστα. Εγώ που δεν ασχολούμαι. Τα δικά μου γούστα σημαντικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δω με ποιον παίζει η ομάδα μου. Δεν υπάρχει περίπτωση και να μην κοιτάξω λίγο πώς πηγαίνει. Και τις ωραίες φάσεις. Και ας μην είμαι εκεί, θα το δω με κάποιο τρόπο. Τα γκολ τα βλέπω και εγώ, τα ψάχνω και εγώ τα γκολ. Τα γκολ τα ψάχνω και εγώ. Όχι μόνο τα γκολ, και το πώς πηγαίνει ο αγώνας και μετά ανάλογα το αποτέλεσμα που βρίσκεται το πρωτάθλημα. Ποιο τώρα είναι δυνατόν τώρα? Γιατί τώρα αυτό. Δηλαδή ποιο μυαλό τώρα κάτσε και είπε ότι στο μάτς Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ θα βάλουμε το Λευκορώσιο διαιτητή? Όχι, να το σκεφτούμε λίγο. Θα σου κάνω ένα άλμα. Αλλά επειδή σας άκουγα το πρωί στην τηλεόραση, δικαίως το θύμισες. Είμαστε εκείνη την ωραία εποχή που ο αρμόδιος υπουργός δεξιχέρι του κυρίου Τσίπρα ψάχνει τρόπο να στήσει ξανά το τηλεοπτικό τοπίο έτσι, γιατί έτσι πιστεύουν ότι αν το στήσουν και πάρουν δημοσιογράφους, τους δίνουν εντολές, λένε αυτά που θέλουν, ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπήρχε η εξουσία ξανά. Και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Όχι, θα είχαν και τους αρμούς. Ναι, αυτό, τους αρμούς, το ίδιο λέω. Τους νοιάζουν. Μπράβο. Ναι. Άρα ελέγχουμε τους αρμούς. Τα μέσα είναι ένας αρμός. Ήταν το ίδιο πράγμα, λοιπόν. Και γίνονται διάφορες κινήσεις. Μία κίνηση την θυμάται δικαίως, διότι υπέφεραν όλοι οι άνθρωποι στον ιστορικό αυτό όμιλο του ΔΟΛ. Την θυμίζει σήμερα ο Γιάννης Πρετεντέρης. Μία άλλη κίνηση. Με έξοχο τρόπο. Με αυτό το χιούμορ. Κόμψα. Ναι, αλλά το τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, λίγοι το ξέρουν. Εμείς που έχουμε φίλους οι οποίοι δουλεύαν εκεί, ξέρουμε τι πέρασαν. Θέλω να ξαναπώ άλλη μια φορά, ότι χάρη σε μια χούφτα ανθρώπους, οι οποίοι πίστεψαν στην εφημερίδα τους, πίστευαν και πιστεύουν στην εφημερίδα τους, κρατήθηκε η εφημερίδα Τα Νέα. Προτού αλλάξει η χέρια ιδιοκτησίας, έτσι. Σε αντίθεση με αυτό που συνέβη δυστυχώς στην Ελευθερωτυπία. Που εξαφανίστηκε. Μια χούφτα άνθρωποι. Δεν ήταν ο μόνος λόγος βέβαια, υπήρχαν και άλλοι λόγοι, όπως συνήθως υπάρχουν. Εγώ θέλω να εξάρω την συμπεριφορά επαγγελματιών, δημοσιογράφων. Ναι. Όχι, οι οποίοι αγκαλιάζουν το μέσο τους, Μπάμπη, και δεν το αφήνουν να βουλιάξει. Ναι, τα μεγάλη ιστορία αυτών, ότι το κράτησαν όρθιο το για κάνεις να απολυθεί στη συνέχεια. Ναι. Επειδή έχω ζήσει την καριέρα μου. Τέτοιες καταστάσεις. Όχι πολλές. Μία τέτοια κατάσταση. Μία δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Όταν έκλεισαν 24 ώρες δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Εννοείται. Αλλά στο άλλο, που ήμουν σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και έλεγα μην κάνετε επίσκεψη εργασίας και τέτοια. Μην μπαίνετε σε αυτόν τον κύκλο. Εγώ έφυγα βέβαια μετά. Μην μπαίνετε σε αυτόν τον κύκλο. Αλλά είχε έρθει η κυρία Νταουντάκη να με καταγγείλει ότι είμαι του εργοδότη. Ναι. Ναι. Όχι, γιατί το λέω αυτό? Γιατί να κάνεις μια ίστατη προσπάθεια να κρατηθεί το μαγαζί όρθιο για να μεταπολιθεί. Με αυτή την έννοια το λέω, δεν λέω κάτι σωστά, άλλο. Σωστά, να βρεθεί κάποιος να βάλει τα λεφτά, να συνεχίσει να κάνει τη δημοσιογραφική σου δουλειά. Τα παιδιά πάμε στα τώρα. Νέα το κατάφεραν αυτό. Γιατί αυτό στο λέω, διότι τότε και ο τότε διευθυντής επί χρόνια και εκδότης μετά, ο Σταύρος Ψυχάρης, επίσης έκανε την προσπάθεια και ήταν από τους πρώτους, αν θυμάσαι εκείνον τον περίφημο γάτο που άκουγε τη συνάντηση και από τους πρώτους που μάθαμε ότι στην πλευρά ΣΥΡΙΖΑ εννοούσαν να ελέγξουν τα μέσα ενημέρωσης. Μην ξεχνάς ότι ο Κοντομινάς, καλή του ώρα, το έχει καταγγείλει με δική του παρέμβαση σε πρωινή εκπομπή, ότι τα ίδια έχει πει ο κύριος Μαρινάκης
Και βεβαίως, τώρα που βγαίνει, ας πούμε, τώρα το SMS, που δεν είναι μόνο στην Επιτροπή της Βουλής, που εξέταζε αν πρέπει να παρεπεμφθεί ή όχι ο κύριος Παπάς, ο Καλογρίτσας, ο άνθρωπος αυτός, μίλησε και είπε κιόλας και για μηνύματα. Είπε, υπάρχουν κι άλλα. Ναι, ναι, θέλω να διευκρινίσω ότι το μήνυμα. Την ίδια εποχή. Αυτά που λέμε εμείς δεν τα έχουν. Δεν μπορεί να τα ξέρουν όλοι και να τα έχουν παρόντα στη μνήμη του. Σωστό. Δεν αμφισβητεί κανείς τη γνησιότητα του SMS. Πρέπει να τα πούμε αυτά τα τεχνικά σημεία για να μην νομίζουν. Δεν αμφισβητείται. Απλώς ο κύριος Ματζουράνης. Ο κύριος Ματζουράνης που είναι. Ναι, που είναι και ο άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, που του κόβει. Λοιπόν. Είπε απλώς ότι δεν έχει τη σημασία την οποία του δίνουμε. Όχι, όχι, εμείς του δίνουμε υψίστη σημασία. Τι είπε, λέει ο κύριος Ματζουράνης. Καλά κάνει ο Γιάννης Ματζουράνης. Το κατάλαβα, αλλά δεν είπε είναι βρώμικο, δεν είπε είναι πλαστό. Αυτό λέω. Μα ρε, ούτε καλέ στην, μου. Αυτό σου λέω ότι και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δεν είπε κάποιος ότι αυτά είναι πλαστά όταν ο κύριος Καλογρίτσας εξεταζόταν στην Επιτροπή της Βουλής. Ότι, γιατί είπε ορισμένα και τα μοίρασε κιόλας. Δεν είπε κανείς ότι είναι πλαστά. Εκείνη την ίδια εποχή λοιπόν, εύκολο είναι και σωστό είναι και έτσι πρέπει να γίνεται, στις εταιρείες πρέπει να έρχονται άνθρωποι που είναι ορκωτοί ή οτιδήποτε άλλο να κάνουν ελέγχους. Ήρθανε και εδώ μέσα στο Sky να κάνουν ελέγχους. Την ναυτιλιακή νομίζω της οικογένειας Αλαφούζου. Όταν κάνεις έλεγχο μπορεί να βρεις το οτιδήποτε, κάποια παρατυπία, για παράδειγμα να έχει ξεχαστεί τρεις μέρες να περαστεί ένα ποσό σε ένα λογαριασμό. Συνήθως αυτοί που κάνουν τους ελέγχους ξέρουν να αξιολογήσουν ότι okay, αυτό έπρεπε να το έχετε κάνει έτσι, αλλά δεν είναι κάτι σπουδαίο. Από ένα τέτοιο πράγμα που όχι δεν ήταν σπουδαίο, ήταν ένα τίποτα, αυτό που λέμε το τίποτα, μπλόκαρε ο αρμόδιος τότε εισαγγελέας 13 Αυγούστου. Το θυμάστε την ημερομηνία? Εγώ δεν το θυμάμαι. Το είπα προηγουμένως. Αρχές Ιουλίου. Και είναι 13 Αυγούστου. 13 Αυγούστου. Πες μου εσύ. 16 μπλοκάρεται ο προσωπικός λογαριασμός. Όχι προσωπικός. Όλοι οι λογαριασμοί. Όλοι οι λογαριασμοί. Ναι, αυτό προσπαθώ να πω. Του Γιάννη Αλαφούζου, προκειμένου να μην πάρει μέρος στον διαγωνισμό αυτό. Προκειμένου να ελέγξουν και το Sky. Αυτό. Δηλαδή, πρόσεχε. Τι είπαμε μέχρι στιγμής. Τα είπαμε όλα έτσι. Το Μέγκα, τα Νέα, το Βήμα, το Sky. Έτσι. Οτιδήποτε μπορούσανε. Την ίδια ώρα που διέδιδαν στην κοινωνία, μισό λεπτό. Την ίδια ώρα που προπαγάνδιζαν μαζί και άλλα εξαπτέρυγα και διάφοροι άλλοι φιλελεύθεροι που κάναν την καλή δουλειά για τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Νέα Δημοκρατία ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης. Κάτι που το εξακολουθούν έως τώρα. Καλά, ναι. Το έχουμε πει τόσο τώρα. Όχι, δεν θα φύγω στο τώρα. Άστο, είμαστε στο τότε. Όχι, λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν. Αλλά δεν, εγώ θέλω να μου εξηγήσω το εξής. Δεν τους καταλαβαίνω. Ένα άνθρωποι ενός κόμματος που λασάρει στην κοινωνία. Όχι, εσύ έχεις περάσει από την αριστερά. Μην μου τα λες εμένα τώρα. Τι λοιπόν, πέρασε, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Λοιπόν, πώς γίνεται άνθρωποι που λανσάρουν. Όχι, όχι, θέλω να μου πεις. Πώς γίνεται άνθρωποι που λανσάρουν ότι έχουν αυτό ένα πράγμα, ένα αξίωμα πάνω τους, το ηθικό πλεονέκτημα. Οι αριστεροί καλοί άνθρωποι. Όχι, όχι, όχι. Ο κύριος Καλογρίτσας που υπηρετεί την αριστερά, ο άνθρωπος κάτι χρόνια τώρα, έτσι. Λοιπόν, τα κράτησε τα μηνύματα. Το λέει, ναι, ναι. Τα κράτησε. Το είπε και στη Βουλή. Τα μηνύματα του παπά τα κράτησε βέβαια. Αυτόν τον τόμο τον κράτησε στο κινητό μέσα. Δεν τα πέταξε. Δηλαδή αλληλογραφούσαν και ήταν κολλητάρια. Όταν αφού κάνουν μαζί μια μπίζνα, είναι, έχουν μια σχέση, έτσι δεν είναι? Ο κύριος Καλογρίτσας, ναι, είχε χρησιμοποιηθεί, εν πάση περιπτώσει του είχε ζητηθεί και πολύ παλιά και είχε φτιάξει την εφημερίδα Πρώτη. Να είναι ένα. Και δούλεψαν αξιολογότατοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι σε αυτή την εφημερίδα και δεν είχε τα χάλια που έχουν τώρα. Κάποιες ονόματα δεν λέμε, δεν είναι η ώρα. Το 87 έγιναν αυτά. Έγινε και τότε σε μια προσπάθεια να φτιαχτεί μια εφημερίδα πιο ανοιχτή, δεν να μην είναι ούτε οριζοσπάστης ούτε η Αυγή. Λοιπόν, είχε δύο-τρεις διευθυντές, αν θυμάμαι. Αχώρησα τώρα. Τον Κομίνη. Αυτό δεν ήθελα να πεις. Τον Λυκούργο Παναγία μου, Λυκούργο Κομίνη, Παναγία μου. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, δούλεψαν αξιολογότατη δημοσιογράφη και είχε μια τιμιότητα ως εφημερίδα, εκφράζοντας τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς υπό την ευρεία έννοια. Σύμφωνοι. Και τότε είχε βοηθήσει ο Καλογρίτσας. Και αλλού δεν υπάρχει θέμα. Ήταν αξιοπρεπής εφημερίδα πάντως σε σχέση με αυτό το σημερινό χάλι. Και για πολλούς συναδέλφους δημοσιογράφους ήταν και σχολείο. Λοιπόν, βγήκαν καλοί δημοσιογράφοι δηλαδή. Αλλά το να είσαι τόσο ανήθικος ώστε να αρνείσαι αυτό που επιχείρησες. Γιατί από τη θέση αυτή εξουσίας να κάνεις και να προσπαθείς να καταδικάσεις με τον τρόπο μάλιστα που το κάνεις, αυτό το λαϊκίστικο πολύ συγκεκριμένο τρόπο είναι πολύ κακό. Αυτή η αιμονή στο λαϊκισμό,
Εμονή, εμονή. Υπάρχει μια εμονή στο λαϊκισμό. Δηλαδή, εδώ έχουν μπροστά τους να μπορούν να καταγγείλουν και να πούν ότι η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι. Θα μπορούν να πούν ως αντιπολίτευση. Πάντα μια κυβέρνηση δεν θα έχει κάνει κάτι σωστά. Κατοικίες, εστίες, ιδιωτικές, ό,τι υστερεί σε αυτό. Και ανταυτού, αντί να βγάλουν ένα σποτ που να. Πώς το λένε, καταγγέλει την κυβέρνηση, να τη συλλητεύει, να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση και να πούν από κάτω και τις προτάσεις τους. Βγάλαν το βίντεο που λέει, που είναι δύο, που απευθύνεται μάλλον σε μια ισχνοτάτη μειοψηφία. Ελιτίστικη. Ναι. Σε ένα ελιτίστικο κόσμο. Που θέλει να τα σπάει στο πανεπιστήμιο. Συμπαθέστατο. Ναι. Ένα συμπαθέστατο νέο άτομο. Που θέλει να τα σπάει στο πανεπιστήμιο, να τα σπάει, να τα ελιμάζει. Δεν ξέρω. Όλη η άλλη κάνει, κοινωνία. Δεν το λέει αυτό το σποτ. Το σποτ πάντως είναι ελιτίστικο. Αυτό... Απευθύνεται σε μια ελίτ. Δεν απευθύνεται σε κανέναν άλλο. Αλλά μην φύγουμε όμως από το προηγούμενο που σου έλεγα, γιατί είναι βασικό ζήτημα προσωπικών και βασικών ελευθεριών. Και τότε βέβαια και πολλοί καθηγητές νομικοί και άλλοι ξεσηκώθηκαν και βεβαίως όλα αυτά καταπέσανε όταν έφτασαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Δηλαδή στη δικαιοσύνη και στην ανεξάρτητη όταν αρχή. Όταν βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου, κύριε Πρωτοσάλτη, μια στιγμή. Που η κυρία Γερβασίλη έκλαιγε ότι θα μείνουν τα νηπιαγωγεία χωρίς τροφή. Και τι θα κάνουμε τώρα. Το θυμήθηκε. Θυμάμαι πάντα τα γελία. Θυμάμαι τα γελία γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Η γελιότητα μου αρέσει πάρα πολύ. Τα λέω για την γελιότητα. Τώρα λοιπόν χρησιμοποιείτε το επιχείρημα ότι επειδή αυτά καταπέσαν στη δικαιοσύνη και στο ΕΣΟΥΡΟΥ στην ανεξάρτητη αρχή, δεν έγινε και τίποτα αφού έτσι κι αλλιώς καταπέσαν. Πρόσεχε. Στήσαν ένα ολόκληρο μηχανισμό. Δώσανε μάχες, εκβίασαν ανθρώπους, κάναν τα πάντα άνω κάτω. Και επειδή όλα αυτά καταπέσαν, δόξα τω Θεώ. Γιατί πήγαμε εμείς στη δικαιοσύνη, πήγαμε στο ΕΣΟΥΡΟΥ και το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά δηλαδή. Και είπε ότι όλα αυτά είναι γελία. Έρχονται και λένε ότι αφού καταπέσαν. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν έγιναν σοβαροί. Δηλαδή, δεν απέκτησαν και σοβαρότητα αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή, εχθές, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας. Καμία. Εγώ δεν καταλαβαίνω και κάτι ακόμη. Αν μου επιτρέπει, θες, αποκαλύφθηκε κάτι άλλο στο Κοινοβούλιο. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι το 2016 παρακολουθήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μα το ξέρουμε αυτό. Χθες το είχε καταγγείλει το ΚΚ, το είχε καταγγείλει. Το ΚΚ το κατήγγειλε, αλλά χθες με βούλα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Πώς το λένε, κατεγράφει. Μα γι' αυτό έκανε όλη την. Ο Κατρούγκαλος, γι' αυτό έκανε όλα χωρίς αυτά. Χωρίς νόμιμη επισύνδεση. Για να μην. Με σύγχρονη τεχνολογία. Χωρίς νόμιμη επισύνδεση είναι αυτή η τεχνολογία. Δεν υπόθηκε αυτό. Αλλά έμαθα ότι οι εκπρόσωποι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνανε με ελαφρά πηδηματάκια πριν. Φτιάξαν ένα θέμα που τους εξυπηρετεί όπως πιστεύουν, προκειμένου να μην καθίσουν να συζητήσουν αυτό το θέμα. Είναι η σοβαρότητα. Δεν είναι ότι φτιάξαν ένα θέμα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Τους είπε ο Θανάσης Μπούρας που προεδρεύει στην Επιτροπή. Τους είπε, ελάτε, φέρτε αυτό που απαιτείτε. Είναι αυτό το κόμμα που και πάμε παρακάτω, θα το κάνουμε. Αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να αρνηθούμε τον κανονισμό. Είναι κόμματος που σοβάρεψε, που κατάλαβε το και κάνανε, σοβάρεψε. Το κάνανε διότι δεν θέλανε να συζητήσουν το θέμα που έφερνε το ΚΚΕ. Λέω, αυτό είναι ένδειξη κόμματος που είναι σοβαρό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όχι, δεν είναι. Είναι μέσα στο λαϊκισμό. Μα το άλλο, 2,5 μήνες τους έχει στείλει ο αρμόδιος, ή εμπασχετώσει αυτός που το έφτιαξε, έτσι, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει στείλει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, μια διάταξη. Πολύ δύσκολη υπόθεση, δεν είναι απλή νομικά. Ποιος σου είπε ότι δεν θέλει τον Κασιδιάρη? Έτσι, αντί να απαντήσουν, αντί να πούνε OK, έλα να το φτιάξουμε μαζί, γιατί πρέπει όλοι μαζί να πάνε σε αυτό το πράγμα, το δίνουνε. Όχι, παππού. Το δίνουνε. Δεν το θέλουν να γίνει, γιατί θέλουν τον Κασιδιάρη και τις παραφιάδες του. Για να αποδειχθεί άλλη μια φορά ότι την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή συνέλαβε και φυλάκισε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό Νίκο Δένδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η ιστορική αφομένη. Κάτι άλλο, μήπως θυμάσαι ποιος συνέταξε 700 σελίδες πόρισμα για να τους παραπέμψει. Ποιος εισαγγελέας τους παράπεμψε όλους αυτούς? Το Γιάκος. Λοιπόν, εισαγγελέας το Γιάκος και... Η Χρυσή Αυγή δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές με διάταξη που θα ψηφίσει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Για να τελειώνει το παραμύθι, όλη η υπόλοιπη αριστερά, σοσιαλιστική, κομμουνιστική, ξέρω εγώ, όλη αυτή πολύχρωμη, πολύγνωση και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι
Το Πασόκ νομίζω ότι έχει καταλάβει τον κίνδυνο. Όλοι βάζουν και λένε: εγώ θα βάλω εγώ τη διάταξη. Το Πασόκ νομίζω ότι έχει καταλάβει τον κίνδυνο και θα δούμε πώς θα πάει. Σίγουρα θα περάσει από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και θα εκφράσουν, είμαι βέβαιος, τη γνώμη τους όλοι οι συνταγματολόγοι που ασχολούνται με αυτά. Άρχισε η αγωνία, μήπως η διάταξη καλύπτει και τρομοκράτες από την αριστερά. Τρομοκράτες από την αριστερά το τι είναι, έχουν μέρος στο κοινοβούλιο, είναι μέρος του κοινοβουλίου. Η τρομοκρατία της αριστεράς είναι μέρος του κοινοβούλιου, δεν το ξέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν αφορά σε οτιδήποτε, είναι μια παλιά συζήτηση, εμείς την έχουμε κάνει εδώ, μας έχει περιλούσει ο ριζοσπάστης της πρωτοσέλιδα, αν θυμάσαι. Και παρόλα αυτά δεν αφορά όμως το ζήτημα αυτό. Αν ο κομμουνισμός είναι το ίδιο πράγμα με τους Ναζί και τα λοιπά. Δεν αφορά αυτή τη συζήτηση. Εδώ αφορά ότι έχουμε μια εγκληματική οργάνωση καταδικασμένων που συζητείται η υπόθεσή τους βεβαίως στο εφετείο και θα φτάσει στον Άριο Πάγο και λέμε αυτή τη στιγμή έχουν καταδικαστεί. Και θα τους αφήσουμε να μπουν μέσα στη Βουλή αυτοί τώρα αν στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν ότι υπάρχουν ομοιότητες με άλλες εγκληματικές οργανώσεις και βλέπουν ότι εκεί υπάρχει μόνο ιδεολογία, ότι όχι, μα αφού διαδήλωναν μέσα στον εγκλισμό και την καταστροφή της πανδημίας, διαδήλωναν για να κατέβει, να κατέβει Αθήνα να είναι άνετα. Κύριε Παπαδημητρίου, διάλειμμα. Πάμε τώρα με τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, είμαστε εδώ. Σας παραθέτω μερικά ονόματα ευρωβουλευτών, κυρίες και κύριοι, κρατήστε τα. Η συζήτηση γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου. Πες τα ονόματα, ξεκινάμε με τα ονόματα. Ποια ονόματα εννοείς? Ελλήνων ευρωβουλευτών. Κάτσε, βρε παιδί. Τώρα δεν μας πεις για όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Έχουμε είναι άλλα πράγματα. Αυτοί που υποστηρίζουν τον Πούτιν. Συγγνώμη, που καταψήφισαν το. Που δεν καταψήφισαν το σχέδιο νόμου. Τα ονόματα μπορώ να τα έχω, παρακαλώ, τα ονόματα. Στο Ευρωκοινοβούλιο γίνεται συζήτηση για να στηθεί ειδικό διεθνές δικαστήριο με πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραπεμφθεί εκεί ο πρόεδρος Πούτιν. Και όποιοι άλλοι. Και όποιοι άλλοι που κάνουν τα εγκλήματα με τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Οι βουλευτές. Ευρωβουλευτές Αλέξης Γεωργούλης, Στέλιος Κούλογλου, Έλενα Κουντουρά, Δημήτρης Παπαδημούλης εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι η ακροδεξιά μαζεμένη με την αριστερή, που λένε ότι είναι αριστερή. Αυτό το, η αριστερά, αυτό το πράγμα. Μαζί Μανώλης Φράγκος από το κόμμα Βελόπουλου. Και μαζί με τους δύο ευρωβουλευτές Νικολάου Αλαβάνος και Παπαδάκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καταψήφισαν. Καταψήφισαν ή κάναν αποχή, τι από τα δύο? Καταψήφισαν. Κακός. Κακός διότι βάζει ένα τεράστιο ζήτημα για το αν τελικά πιστεύουμε ή όχι. Είχαμε κι άλλα τέτοια δείγματα. Το σούξου μούξου, το λίγο έτσι λίγο αλλιώς. Εδώ υπάρχει ένας πόλεμος. Τον πόλεμο υπάρχει ένας που επιτίθεται και κάποιος που αμήνεται. Για την Ελλάδα δεν έχει τεθεί ποτέ στην ιστορία της 200 χρόνια θέμα με ποιον είμαστε. Είναι η συνέχεια του θέματος που θίξαμε λίγο πριν τις ειδήσεις τίτλους της Χρυσής Αυγής. Αυτή είναι η συνέχεια. Είναι μέρος Α, μέρος Β. Εντάξει, ναι, με διαφορετικό τρόπο, αλλά δυστυχώς. Εκεί καταλήγουμε, πάμε. Δυστυχώς, αυτή η σούπα που έχει στο κεφάλι του Αλέξη Τσίπρας, που πιστεύει ότι είναι ιδεολογία, δεν λέω όπως είπε και ο πρόεδρος μας, δεν μπορώ να διαφωνήσω με τον πρόεδρο, δεν έχει ικανότητες ο κύριος Τσίπρας, προφανώς έχει. Εγώ τον κύριο. Αλλά ποιες ικανότητες? Δεν τον θαύμασα απλώς, τον εθαύμασα. Μα ικανότητες έχουν. Σε αυτή την ατάκα στον Δανίκα, πραγματικά τον εθαυμάζω, τον κύριο Μητσοτάκη. Μα ικανότητες είχαν και αυτοί. Σοβαρά τον κύριο Τσίπρα. Μα ικανότητες είχαν. Εμάς λόγος, δε. Και αυτοί που μπήκαν και βγήκαν σε ένα από τα καλύτερα σχολεία, όπως λες και εσύ, της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα, στο Κολέγιο Αθηνών. Δεν το θίξαμε και ακόμη. Ψάχνει, δεν το θίξαμε, και τους ψάχνει αυτά που είπα πριν, ο ειδικός αλλά στις καταστροφές, δεν είναι ο κύριος Συνολάκης, αυτός δεν είναι. Τώρα είμαι υποχρεωμένος να πω το θέμα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι άτομα. Ναι, λέω, αυτοί μπήκαν, βγήκαν και δεν τους πήρε μυρωδιά κανείς. Μισό λεπτό. Δύο μαθητές του Κολεγίου Αθηνών έχουν διαφορές. Ένας εκ των δύο προστρέχει σε κάτι φίλους του, γνωστούς του, γνωριμίες του. Προστρέχει, το χωρίς ούτε γνωστούς ούτε φίλους. Προστρέχει. Προστρέχει. Κάποιους. Σε άλλους εξωσχολικούς, εκεί που κάνουν παρέα στην πεσογέφυρα επί της Κηφισίας, σε μια ωραία περιοχή. Και εκείνος φέρνει τους φίλους του. Προστέχει να τον βοηθήσει να λύσει τη διαφορά που έχει με έναν συμμαθητή του. Ο νέος τον οποίο προσέτρεξαν με την παρέα του αναζητεί τον έναν από τους δύο για τον οποίο έχει ζητήσει, τον αντίπαλο που έχει ζητήσει βοήθεια. Να του ζητήσει τους λογαριασμούς, ναι. Μαθητές του κολεγίου. Δεν τον βρίσκει και υποθέτουν ότι είναι στο σχολείο. Πήγε στο και σχολείο. Πηγαίνουν του στο σχολείο. Και μπαίνουν
από το σχολείο. Από το σχολείο. Δεν μπήκαν την κανονική πόρτα, μπήκαν. Δεν ξέρουμε από πού μπήκαν. Λένε ότι αποκλείεται να μπήκαν διότι φυλάσσεται. Την ώρα που μπαίνουν μέσα ένας μαθητής, γιατί εδώ η είδηση έχει και το καλό και το κακό, ένας μαθητής λέει υπάρχει εξωσχολικός μέσα στο ωραίο προάβλιο, το υπέροχο προάβλιο του Κολεγίου Αθηνών, γίνεται συναγερμός. Και εκεί αυτό που έχει φέρει εισαγάγει ο κύριος Συνολάκης είναι ότι γίνεται φούσκα το κολέγιο, κλείνονται όλες οι τάξεις μέσα, σφραγίζεται το σχολείο. Φώναξαν την αστυνομία. Σφραγίζονται οι τάξεις όμως, αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον. Σφραγίζονται οι τάξεις, έρχεται η αστυνομία. Κάνει την έρευνα, ανοίγουν οι πόρτες, κάνει έρευνα, αλλά δεν βρίσκει τους δράστες. Οι δράστες όπως μπήκαν, βγήκαν. Εδώ πρέπει να το δούμε στο κολέγιο, γιατί αν γίνονται αυτά στο κολέγιο, τι θα γίνεται παρακάτω. Όχι, αλλά... δεν πάει έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρει το παρακάτω. Το κολέγιο έχει τους δικούς τους τρόπους, τα μέσα του. Το παρακάτω μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το παρακάτω είναι που μας ενδιαφέρει. Πάρα πολύ. Και ειδικότερα η τεχνική εκπαίδευση μας ενδιαφέρει. Ναι. Τα τέλ, τα τεχνικά λύκεια. Όλα μας ενδιαφέρουν. Εκείνη. Και τα σχολεία του κόσμου μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Και τα ΕΠΑΛ μας ενδιαφέρουν και τα λοιπά μας ενδιαφέρουν πολύ. Λοιπόν, πού ήμασταν τώρα. Ήμασταν ότι σου έλεγα πριν ότι στην Ιαπωνία ο πληθωρισμός πήγε κοντά στο 5, πέρασε το 4% μετά από 32 χρόνια. Ναι. Τι. Εδώ όμως μπορείς να μας εξηγήσεις ο πληθωρισμός, το λέει η Ιαπωνία, πληθωρισμός. Πέφτει, αλλά θέλω να μας εξηγήσεις γιατί ανθίσταται ακόμη τα προϊόντα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω σε όλες και όλους που νομίζω ότι οι περισσότεροι που μας ακούνε Άρη αυτή τη στιγμή το γνωρίζουν. Κοιτάτε, εγώ το κοιτώ συστηματικά, μην κοιτάτε την τιμή, λέει με μεγάλα γράμματα αυτό από κάτω. Εδώ και πολλά χρόνια έχει καθιερωθεί ένα άλλο πράγμα που λέει τιμή ανά κιλό. Δηλαδή ό,τι και να σου λέει πόσο κάνει αυτό που πας να αγοράσεις, από κάτω η ετικέτα αυτή που είναι κρεμασμένη στα ράφια λέει τιμή ανά κιλό, ή αλλιώς λέει τιμή ανά μονάδα ή κάτι, ή ανά μεζούρα, ας πούμε στις σκόνες πλησίματος και σε αυτά τα προϊόντα. Έχει δηλαδή μια αναγωγή σε κάτι που είναι απολύτως συγκρίσιμο με ένα άλλο προϊόν. Δείτε τη Γενική Αρχή. Ναι, δηλαδή θα έχουμε φωτογραφίσει την προηγούμενη συσκευασία για να κάνουμε σύγκριση με την επόμενη συσκευασία. Θέλω να πω ότι αν αλλάξει συσκευασία, μάλιστα, αυτό που θα αλλάξει τελικά είναι αυτό το από κάτω. Δηλαδή αν πεις ότι δίνω ένα πράγμα 3 ευρώ. Το ξαναδίνω 3. Είμαι φουριόζος, δουλεύω όλη την ημέρα. Μπάμπι, δουλεύω όλη την ημέρα. Είμαι λιώμα. Είμαι λιώμα. Πρέπει να πάω σπίτι να φτιάξω φαγητό, παίρνω το ρόλο της κυρίας. Γιατί δικό σου ρόλος δεν είναι να φτιάξεις φαγητό. Εγώ δεν μπορώ, εγώ δεν μπαίνω στην κουζίνα, δεν ξέρω από την κουζίνα. Την καθαρίζω, την κάνω λαμπικό, αλλά άρα δεν μαγειρεύω. Κάνεις και εσύ. Ναι, την κάνω λαμπικό. Και είναι και πολύ χαλαρωτικό, το βρίσκω και πολύ χαλαρωτικό να πλένεις τα πιάτα πρώτου τα βάλεις στο πλυντήριο να ξαναπληθούν. Αυτό δεν είναι σωστό, να τα ξεπλένεις ελαφρά ίσως. Όχι, μπαμπι, άσε να κάνουμε κάτι μας χαλαρώνει, οδηγίες και σε αυτό, ρε. Δεν θέλω να πω τη λέξη. Ρε. Το λένε και οι οδηγίες των πλυντηρίων. Σπαταλάει λιγότερο νοιάζει, νερό. Μπάμπι, το πλυντήριο από σένα. Ρε Μπάμπι, δεν με νοιάζει το πλυντήριο. Με νοιάζει αυτό. Να σε νοιάζει, να σε παρανιάζει. Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω. Μας επιτρέπει ο κατασκευαστής να δούμε πώς χαλαρώνουν. Καθένας χαλαρώνει όπως τη σκηνοθεσία. Τι να κάνω τώρα. Τη σκηνοθεσία σου και στο χάλασα, ναι. Μπαίνει λοιπόν κουρασμένο, αυτά στο σούπερ μάρκετ. Τρέχει να πάρει 5 πράγματα. Θα είσαι πίσω και θα λες αχ, να δω τα γραμμάρια πόσα είναι. Συγγνώμη, φωνάζω κιόλα. Δεν χρειάζεται, θα δει αυτό. Α πάει άλλο να το κάνει αυτό, Μπάμπι μου. Ας ρίξει το κράτος έχει... αυτό το μαμημένο που χώνεται. Δεν είναι δουλειά του κράτους. Δεν είναι δουλειά του κράτους. Δεν μπορεί κάποιος, δεν δουλειά του κράτους είναι. Πάλι δική μας δουλειά. Αν με τον τρόπο αυτό. Τι το θέλουμε τότε. Αν και αυτό δική μας δουλειά, να κοιτάμε τα γραμμάρια. Αν με τον τρόπο αυτό καταπατάτε η αγρονομική διάταξη, λέω έτσι γιατί έτσι έχω συνηθίσει, που ισχύει εδώ και ένα χρόνο και βάλε, ότι το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να αλλάξει διότι είμαστε σε μια ειδική περίοδο. Ποιος θα ελέγξει τα γραμμάρια, θέλω να μου πεις. Αυτό το κατάλαβα. Ωραία, το άκουσα. Ναι. Αυτό στα το συντάξιμα χρόνια, όταν θα γίνει σποτ το σούπερ μάρκετ, όπου θα ανταμώνουμε και θα λέμε αχ, τι κάνει κύριε Μπάμπη, και πώς περνάτε και πώς είναι η σύνταξη, άσε και τρέχω στους γιατρούς τον ένα και τον άλλον. Να σου πω κάτι. Έχω ατέλειωτη ώρα να κοιτάω τη συσκευασία και από κάτω και από πάνω. Έχεις απόλυτο δίκιο και έχουν απόλυτο δίκιο όλοι. Ναι, αλλά πρόσεξε κάτι. Πρώτον, αυτό γίνεται εδώ και χρόνια πολλά. Και με τον τιμάριθμο και τον τιμάριθμο τροφίμων, παρόλο αυτό που το τιμάριθμο των τροφίμων. Αυτό μου το έχουν γράψει. Παρόλο που ο τιμάριθμο των τροφίμων ανεβοκατέβαινε, διότι πάντα ανεβοκατεβαίνει ο τιμάριθμο των τροφίμων, όχι στο βαθμό που γίνεται τώρα, έτσι. Να έχει τα αυγά, έχω μπροστά μου τη διεθνή τιμή των αυγών. Έτσι, υπάρχει η διεθνή τιμή των αυγών. Μία στι ΗΠΑ και μία στην Κίνα. Έτσι, το πώ πήγε στο Θεό τώρα έχει προσγειωθεί. Τώρα κανονικά πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να πέφτουν κάποια πράγματα. Η κυρία Χριστίνα Φωτεινοπούλου με βάζει στη θέση μου.
για τις πάνες σερβιέτες συσκευασμένα είδη, οι εταιρείες αλλάζουν συνέχεια τις ποσότητες, γι' αυτό όλες οι νοικοκυρές. Όλες, μπράβο. Κοιτάμε πάντα. Ναι, παιδί μου, όλα εδώ γίνονται. Εδώ επικοινωνώ εγώ με την κοινωνία. Μην ευτυχώς που επικοινωνεί η κοινωνία μαζί σου για να μην. Κοιτάμε πάντα την τιμή μονάδας και όχι τη συσκευασία. Αυτό που έλεγα εγώ. Ναι, παιδί μου, αυτό που λες εσύ είναι το σωστό. Πάλι καλά. Όχι, εννοείται. Αυτή είναι με τα μικρά γραμματάκια στα ράφια. Αν δεν μας κάνουν τα γραμματάκια γιατί είναι μικρά, εντάξει. Αλλά έλεος πια. Δεν θα κάνουν οι άλλοι τη δουλειά τη δική μας. Πέντε θαυμαστικά. Πάντως είναι μικρά τα γραμματάκια. Εγώ που το κάνω συστηματικά, το έκανα πάντοτε ψώνιζε για να ξέρω τι γίνεται στην αγορά. Ένας άλλος, ο Δήμος. Καλημέρα σας. Θεσινά μηνύματα είναι αυτά. Στο πρωτοσάλτα.gr. Επειδή παίζει το θέμα τα νέα, μου λένε. Τα νέα κάνουν πολιτική. Ο κύριος Υπουργός μιλά σωστά, ήταν ο Παπαθανάσης εκείνη την ώρα. Δεν παίζει ρόλο στη συσκευασία, αλλά η τιμή κιλού και η τιμή ανατεμάχιο. Π.χ. Pampers. Όλα παίζουν ρόλο. Ναι. Τα νέα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Σου λένε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Γιατί τώρα, επειδή πρέπει να προσαρμοστούν και επειδή οι εταιρείες προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην πάνε ψηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ, δεν το κάνουν γιατί μας αγαπούν μόνον. Το κάνουν γιατί αγαπούν και τα κέρδη τους. Τα κέρδη τους έχουν αρχίσει να μειώνονται. Σας γράφω για να σας πω ότι σε σούπερ μάρκετ όπου ψωνίζω οι τιμές υπάρχουν σε δύο μορφές επί της αυτής ετικέτας. Πρώτη τιμή, η τιμή του προϊόντος αυτού καθεαυτού. Στη δεύτερη τιμή είναι η τιμή του προϊόντος αναμονάδα βάρος, όγκος, ντουζίνα κλπ. Αυτή την ετικέτα θα πρέπει να επιβάλλει είτε ο καταναλωτής είτε το Υπουργείο, λέει ο κ. Παπαδόπουλος. Ναι. Συνολοματός. Χαίρομαι που το προσέχουν όπως το προσέχω και τελευταίο, ο κύριος Νικόλαος Σαμπράκος. Καταρχάς, καλημέρα. Σε ό,τι αφορά στο θέμα με τις μειώσεις ποσότητες συσκευασιών και παράλληλης αύξησης τιμών, νομίζω ότι το σχόλιο του συναδέλφου σας, κ. Στεργίου, χθες έγραφε ο Λεωνίδας στα νέα και το διάβασα, που αναφέρθηκε από τον Άρη, είναι μάλλον εκτός πραγματικότητας, αφού σε όλα τα καταστήματα σε ετικέτες τιμών που αναρτώνται στα ράφια πάντα να γράφεται αναγωγή σε κόστος ανά κιλό. Ανά κιλό, ανά μονάδα, έλεγε ο Λεωνίδας. Τεμάχιο, έχει μια αναγωγή που πάντως, το κάνει όμοιο το ένα με το άλλο. Να σου πω όμως παρακάτω. Το πρόβλημα που έχουμε τώρα. Είναι δικό μας θέμα. Εγώ τώρα έκανα όλο. Καλά έκανα. Καλά έκανα τα νέα και το πρόβαλαν. Ναι, ναι. Όχι, γιατί είναι δικό μας θέμα που πρέπει να κοιτάμε. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Άλογα έκανα εγώ το show τώρα. Αλλά... Εδώ τώρα οι εταιρείες έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσουν. Ότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν θα μοιράσω ευθύνες. Αλλά αν συνεχιστεί, θα πέσει η κατανάλωση απότομα. Ήδη τα κέρδη τους έχουν αρχίσει και υποφέρουν. Γιατί και αυτοί έχει τριμώξει ο Άδωνης πολύ. Δεν είναι θέμα του Άδωνη αυτό. Τους όχι, τριμώχνουν... με το καλά του νοικοκυρίου. Ο Άδωνης έκανε το εξής. Ο Άδωνης έκανε κάτι πολύ έξυπνο. Ο Άδωνης, ο Παπαθανάης, όλοι αυτοί κάναν κάτι πολύ έξυπνο. Βάλανε ένα σύστημα, το οποίο και αυτό το κοροϊδέψαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς εδώ λέγαμε ότι, παιδιά, είναι καλό οτιδήποτε βοηθάει τον καταναλωτή να έχει καλή αντίληψη των πραγμάτων που πάει και ψωνίζει, του προϋπολογισμού του, του τι ξοδεύει. Άρα αυτός είναι που τελικά θα δώσει τη λύση και θα βάλει φρένο στον πληθωρισμό. Χθες ο κύριο Τσίπρας βρήκε μια ευκαιρία και είπε ότι υπάρχει πρόβλημα να καταδικαστεί η κυβέρνηση για την εσχροκέρδεια. Όχι για τις αυξήσεις τιμών, όχι για την ακρίβεια Μητσοτάκη που έλεγε πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά για την εσχροκέρδεια. Τώρα βρήκαμε καινούριο τέτοιο. Τη στιγμή που υπάρχει διάταξη, και θα έπρεπε, αν είναι σοβαρό κόμμα, να πει ότι εδώ υπάρχει διάταξη ψηφισμένη από τη Βουλή. 4% δεν μπορεί να πας παραπάνω. Από εκεί που ήσουν, δεν θυμάμαι τον Αύγουστο, το 21, κάτι τέτοιο. Αυτό που πρέπει να διερευνήσουμε ένα προϊόν είναι αν έχει αυξηθεί το, αν έχει αυξηθεί το ποσοστό κέρδους. Αυτό έλεγε χθες ο κ. Παπαθανάση. Ωραία. Δηλαδή όλη η συζήτηση την πηγαίνει, ούτε αυτά τους αρέσουν, ούτε τους άρεσε το καλάθι. Το καλάθι όμως χρησίμευσε στο να πατηθεί φρένο. Ναι. Τώρα, έχω εταιρείες... κρατήσει ένα δημοσίευμα. Πες έχω εταιρείες, γιατί ξέρεις ότι μιλάω και προσπαθώ έτσι και με γνωστούς που τους έχω εμπιστοσύνη. Ναι. Τους λέω, πες μου πώς είναι τα οικονομικά. Πάρα πολλές εταιρείες που καταλαβαίνουν ότι αν οι τιμές τους πάνε συνεχώς πάνω θα χάσουν πελατεία, πρέπει να βρουν ένα δρόμο να υπολογίσουν το κόστος που έχουν αυτές. Γιατί και αυτές έχουν ένα κόστος. Με παρακολουθείς. Ναι, βεβαίως, απολύτως. Δηλαδή έχουν τα δικά τους ενδιάμεσα προϊόντα, τις δικές τους πρώτες ύλες. Ναι. Άρα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να περιορίσουν. Έτσι κατεβαίνει ο πληθωρισμός. Αυτές θα πιέσουν τους προμηθευτές τους να μαζευτούν και ανάλογα και με την αντικειμενική κατάσταση, κάπως θα μαζευτεί ο πληθωρισμός. Δεν μαζεύεται αλλιώς, ειδικά σε αυτά τα προϊόντα, τα τρόφιμα και σε αυτά, μόνον έτσι μαζεύεται. Νομίζω ότι θα έχουμε κάνα δύο επεισόδια στους επόμενους μήνες μικρών αυξήσεων, αλλά γενικά ο πληθωρισμός θα πάει προς τα κάτω τώρα. Ναι.
Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι μαζεύεται διεθνώς. Παντού μαζεύονται τα πράγματα. Όλες οι βασικές αγορές έχουν αρχίσει και μαζεύονται. Ο δεύτερος είναι ότι όταν έχει υπάρξει ήδη μια αύξηση πέρυσι και τώρα συγκρίνουμε τι γίνεται σήμερα με το περσινό, η αύξηση δεν μπορεί να είναι ξανά 10%, θα είναι μικρότερη. Άρα στις εκλογές, δηλαδή όταν θα πάμε με τα βαΐων και κλάδων, θα πάμε με πιο μαζεμένο τον τιμάριθμο. Δεν θα έχουμε λύσει το θέμα. Αλλά αν δεις μαζεμένος τιμάριθμος, εισοδηματικές ενισχύσεις, οι αυξήσεις στους μισθούς, τότε αυτό που λέμε ότι παιδιά τα μαζεύουμε όλα τώρα, να πάμε στις κάλπες, να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση και να πάμε να φτιάξουμε λίγο τις αμοιβές του κόσμου. Διότι εκεί χρειάζεται κάτι να γίνει. Χρειάζεται κάτι να γίνει. Πολλά. Ναι, αλλά δεν το κάνει μόνη της η κυβέρνηση, δεν το κάνει ο Μητσοτάκης, δεν το κάνει ο Τσίπρας. Χρειάζεται να γίνει. Η Ελλάδα πρέπει να βγει μπροστά, να μοιραστούν χρήματα στους εργαζομένους. Η παραγωγική οικονομία μπροστά να το κάνει. Αυτό χρειάζεται παραγωγή, χρειάζεται επενδύσεις. Η παραγωγική οικονομία θα μπει μπροστά, να το πετύχουμε όλοι μαζί. Δική μου είναι η ιδέα, κύριε Μπαμπή. Με συγχωρείτε, μην μου ήρθατε εδώ να μου το πάρετε. Δεν το ξέρα, ρώτησα, εγώ μου είπα είπες, το πρωί με αφορμή, με αφορμή την έχεις. Αξιολόγηση που λέει. Αντί να μου πει ευχαριστώ που τα προσέχεις αυτά που λέω. Ναι, η κυρία Κεραμέως λοιπόν εξήγηλε χθες ότι η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα αρχίσει από νεοδιορισμένους. Οκ, για να μην διαταράξει τους μεγαλύτερους. Ηλικίες, τα αυτά. Το καταλαβαίνω. Από κάπου πρέπει ανθρωπίνος, να ναι, παιδί μου, εντάξει τώρα. Ανθρωπίνως το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, από τους καινούριους. Και προσθέτω, δεδομένου ότι ο ΑΣΕΠ θα προσλάβει καμιά 5-6.000 κρατικούς λειτουργούς, μήπως πρέπει να αλλάξουν οι όροι λίγο, κύριε Μπάμπη? Δηλαδή, θα τολμούσε η κυβέρνηση να αλλάξει λίγο τους όρους, ας πούμε, να πει, παιδιά, η ιδέα είναι καλή. Όσοι μπαίνετε τώρα θα αξιολογήσετε. Επειδή όσοι μπαίνετε τώρα σε κάποιους τομείς δεν θα έχετε μονιμότητα, όπως δεν έχει μονιμότητα και ο άλλος. Από την εδώ πλευρά, τη δική μας. Αυτό δεν πάω το πει τώρα, γιατί πρέπει, καταλαβαίνω, θα τρέχουμε για καταστήματα εσόδων. Αλλά είναι καλή και πρακτική. Ναι. Πλην όμως, αντιλαμβάνεσαι ότι θα κολλήσει προφανώς το ότι δεν μπορείς να έχεις το δημόσιο στο κράτος δύο διαφορετικούς κανόνες. Εντάξει, οκ. Αντιλαμβάνεσαι αυτό. Γεια σας, γιατί περιμένει και ο γιατρός. Γεια σας. Να τα πείτε. Όχι, πάρτε όλο αυτό μαζί, να το σκεφτείτε και την άλλη Παρασκευή, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, κύριε Μπαμπή, να το ανοίξουμε, να το λειτουργήσουμε. Να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ό,τι πείτε. Ευχαριστούμε πάρα γεια πολύ. Γεια σας, χαίρετε. Γεια σας, κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ.